Εμείς είμαστε λοιπόν αυτοί που θα καθορίσουμε ποιες τεχνικές θα εφαρμοστούν πάνω στη φωτογραφία μας. Ως επιτοπλίστων, όλες αυτές οι τεχνικές και τα φίλτρα που εφαρμόζονται μέσω του Instagram μέσα σε μια εικόνα έχουν κάποια αναφορά σε προηγούμενες τεχνικές που είδαμε. Εδώ βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι η πρώτη φωτογραφία πάνω αριστερά είναι η πρωτότυπη φωτογραφία και στο Instagram έχουμε ένα σωρό, έχουμε συγκεκριμένα πάνω από 20 φιλτράκια τα οποία θα μας δώσουν εκείνο το αισθητικό αποτέλεσμα που εμείς επιθυμούμε βάσει τη στιγμή. Μπορεί αυτά να μας φαίνονται λίγο okay, σίγουρα είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέροντα εργαλεία αν ασχοληθούμε λίγο παραπάνω και αποφασίσουμε, μάλλον αν δεν είμαστε και αποφασισμένοι για το τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί μπορούμε να βλέπουμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. Και ιδιαίτερα με τις touch screen οθόνες που έχουν πλέον τα περισσότερα smartphones, είναι πάρα πολύ εύκολο να δουλεύουμε και λίγο και με τα χέρια μας. Ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα φιλτράκια είναι το Tilt Shift, το οποίο μας δείχνει και με γραμμές που θα εφαρμοστεί το φίλτρο για να θολώσει. Αν θέλουμε να θολώσει το πάνω και στο κάτω μέρος της φωτογραφίας, προσομοιάζοντας λίγο το βάθος πεδίου, αν θυμάστε τη φωτογραφία. Ή επίσης μπορούμε να αλλάξουμε τη φωτεινότητα. Αν έχει βγει κάτι πάρα πολύ σκούρο, μπορούμε να κάνουμε μικροαλλαγές. Κάτι που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ είναι τα πλαίσια που μπορούμε να προσθέσουμε ή να μην προσθέσουμε καθόλου πλαίσιο. Αυτό που κάποτε ήταν λάθος στη φωτογραφία, σήμερα το κάνουμε εμείς εργαλείο για να την ωραιοποιήσουμε, αν θέλετε. Εκμεταλλευόμαστε την ιστορία μας πάνω στην εικόνα. Το πλέον ενδιαφέρον και η μεγάλη καινοτομία στη σημερινή εποχή με τα κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές φωτογραφίες είναι ότι πλέον μοιραζόμαστε τις εικόνες μας. Παλιότερα την φωτογραφίζαμε, την κρατάγαμε, την δείχναμε στη γιαγιά μας, στη θεία μας, στον αδελφό μας και ήταν εκεί. Σήμερα τη δείχνουμε σε όλο τον κόσμο. Τη δείχνουμε σε κόσμο που δεν ξέρουμε ότι θα τη δει. Και παίρνουμε και κάποιο feedback, αν θέλετε, από αυτό πολλές φορές.